Παύλος Χρεστίδης είναι εδώ μαζί μας, εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρεστίδη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στην πλευρά της κυρίας Γεννήματα, πρέπει να πούμε, από την πρώτη στιγμή. Κατά συνέπεια, συγχαρητήρια για την εκλογική επιτυχία, κύριε Χρεστίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η νίκη είναι νίκη όλης της παράταξης, είναι νίκη όλων των πολιτών οι οποίοι είναι συνιδρυτές της παράταξης, του νέου ενιαίου φορέα και φυσικά της Φόβης Γεννηματά, η οποία έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη. Θα θυμάστε κι εσείς όταν ανέλαβε πρόεδρος του Πασόκ πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για το Πασόκ. Mm-hmm. Τότε θυμάμαι η πρώτη ερώτηση που έκαναν όλοι ήταν αν θα μπει το Πασόκ στη Βουλή. Σήμερα είμαστε σε μια πολύ δυνατή θέση, αισιόδοξη, με πολύ μεγάλη προοπτική και αυτό μας γεμίζει και με δύναμη για όλα τα επόμενα βήματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Ερώτηση πρώτη λοιπόν. Θα είστε όλοι μαζί. Αυτός που είδαμε ως συνυποψηφίος της κυρίας Γεννηματά θα αναλάβουν ρόλο? Θα είναι όλοι μαζί, θα είμαστε όλοι μαζί και αυτό αφορά και το ρόλο όλων όσων ήταν υποψήφιοι με τις θέσεις τους, τις απόψεις τους, τις σκέψεις τους και φυσικά με όλα όσα θα εκφραστούν στο συνέδριο του ενιαίου φορέα, φυσικά αφορά και το ρόλο στους πολίτες. Οι 210.000 συνειδητές θα έχουν ρόλο στις εξελίξεις. Αυτοί είναι που έδωσαν δυναμική στο εγχείρημα και μαζί με όλους αυτούς θα προχωρήσουμε και φυσικά με όλους όσους έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τις εξελίξεις από εδώ και μπρος. Σε αυτό το οργανόγραμμα του νέου φορέα, αυτοί οι συνυποψήφοι θα έχουν συγκεκριμένο ρόλο? Αυτό ρωτάμε. Δηλαδή, θα δούμε αντιπροεδρίες, θα δούμε γραμματείς, θα δούμε ανθρώπους να τοποθετούνται σε συγκεκριμένα από αυτούς τους συνυποψήφιους, κυρία Γεννηματά. Αυτή την εβδομάδα. Αυτό φαντάζομαι περιμένει και ο κόσμος. Αυτή... Που του στήριξε. Αυτή την εβδομάδα η Φόβη Γεννηματά θα κάνει μια σειρά επαφών με όλους τους υποψηφίους, αλλά και όλους όσους δεν ήταν υποψήφοι, αλλά έπαιξαν ένα κομβικό ρόλο, όπως είναι ο κ. Στοχαρόπουλος, όπως είναι ο κ. Παπανδρέου και άλλοι. Και φυσικά θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά μέχρι το συνέδριο το οποίο έχουμε μπροστά μας. Mm-hmm. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου είναι η αξιόμαχη παράταξη. Αυτή δημιουργούμε, αυτή θα δημιουργήσουμε μια παράταξη πρωταγωνιστή. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, κύριε Χρηστίδη, για το τι ακριβώς ψήφισε ο κόσμος. Μία ερμηνεία που έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον είναι ότι ο κόσμος ψήφισε να μην διαλυθεί το Πασόκ. Και αυτό είχε ως αντανάκλαση τη δεύτερη Κυριακή να είναι δύο αμιγώς πασοκικά στελέχη, η κυρία Γεννηματά και ο κ. Στουρλάκη. Κύριε Κούτρα, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι το Πασόκ είναι ένα κίνημα με βαθιές ρίζες που πότισαν τα φύλλα της παράταξης και του νέου φορέα. Λυρικά μου το είπατε. Λυρικά σας το λέω γιατί έτσι είναι. Από εκεί και πέρα όμως, χωρίς τους υποψηφίους οι οποίοι δεν είναι μέλη του Πασόκ, και τον Σταύρο Θεοδωράκη και τον Γιώργο Καμίνη, δεν θα είχαμε φτάσει ποτέ εδώ. Επομένως, σε αυτή την πορεία πορευόμαστε με όλους, δημιουργούμε μια παράταξη πρωταγωνιστή και θα πετύχουμε γιατί ξέρετε, η νίκη την οποία κάναμε χθες είναι η μεγαλύτερη νίκη μέχρι την επόμενη. Έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Μάλιστα. Και έτσι προχωράμε. Έχει και αντικυβερνητικά αισθήματα όλο αυτό. Η ψηφοφορία εννοώ. Νομίζω ότι όλοι έστειλαν ένα μήνυμα ότι η ελπίδα και η προοπτική της παράταξης είναι εδώ. Ο κύριος Τσίπρας ένιωσε πολύ μεγάλη ανασφάλεια την προηγούμενη εβδομάδα και αυτό τον ανάγκασε να βγάλει το διάγγελμα μεσοβδόμαδα και νομίζω ότι και χθες δεν ήταν ικανοποιημένος με το να βλέπει 150-155.000 κόσμου να πηγαίνουν στην κάλπη να ψηφίσουν. Εμείς όμως, επαναλαμβάνω, θα πάμε σε όλη την Ελλάδα ξανά και ξανά, γιατί αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών, στα οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ δεν προσφέρει καμία απολύτως λύση. Κύριε Χρηστίδη, μέχρι το συνέδριο ή στο συνέδριο θα ακούσουμε και το στόχο της κυρίας Γεννηματά και το λέω έτσι όπως μου το μεταφέρουν κάποιοι. Στόχος της κυρίας Γεννηματά είναι να είναι δεύτερο κόμμα στις επόμενες εκλογές, να ξεπεράσει το 10%. Τι απ' όλα θα το ακούσουμε αυτό ο στόχο και αν τον έχετε από τώρα μας το πείτε βέβαια. Ήταν εδώ σε αυτό το βήμα η κυρία Γεννηματά όταν τη ρωτήσατε για τον πύχη για τις εκλογές. Ακριβώς. Και σας απάντησε ότι όποιο πύχη και να βάλουμε θα τον ξεπεράσουμε. Έτσι λοιπόν σας λέω ότι και στις επόμενες εκλογές όποιον πύχη και να βάλουμε θα τον ξεπεράσουμε. Διότι η παράταξη έχει στόχο τη νίκη, θα είμαστε πρωταγωνιστές και αυτό ξέρετε το κάνουμε γιατί καταλαβαίνουμε την ανάγκη των Ελλήνων πολιτών για μια νέα σελίδα στο πολιτικό σκηνικό. Με αυτήν την προοπτική ξεκινήσαμε το εγχείρημα και με αυτή θα το συνεχίσουμε. Επειδή έχουμε και τα τρέχοντα της καθημερινότητας, κύριε Χρηστίδη, που είναι πολλά και δυσάρεστα, η Δημοκρατική Συμπαράταξη σήμερα, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα και για το ποτάμι, με την έννοια ότι συνεργάζονται οι δύο κοινοβουλευτικές ομάδες και συντονίζονται. Θα υπερψηφίσετε το μέρισμα και φαντάζομαι και τα μέτρα για τους ανθρώπους στη Μάνδρα. Θα τοποθετηθεί σήμερα η κυρία Γεννηματά το απόγευμα στη Βουλή. Θέλω να σας πω όμως με την ευκαιρία την οποία μου δίνετε ότι μία από τις πιο συγκινητικές και ενθαρρυντικές στιγμές της χθεσινής διαδικασίας ήταν όταν άνθρωποι από τη Μάνδρα ήρθαν και συμμετείχαν στις διαδικασίες παρά το όσα έχουν περάσει. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι και σε όλη την Ελλάδα εθελοντές, άνθρωποι χωρίς να έχουν την υποχρέωση αλλά
την ηθική επιθυμία και πρόθεση, πήγαν, συμμετείχαν και έδωσαν από το υστέρημά τους χρήματα τα οποία έχουν πάει στον κύριο Αλιβιζάτο και θα κατατεθούν έτσι ώστε να απαλύνουν κατά το δυνατόν τον πόνο των ανθρώπων. Επομένως, στη Βουλή θα κάνετε λίγη ώρα υπομονή, και θα τα πούμε όλα εκεί, θα ακούσετε την κυρία Γεννηματά. Θα έχουμε απόλυτο συντονισμό και με το ποτάμι όλο το επόμενο χρονικό διάστημα και προχωράμε δυνατά.